γέννησε μια κατσίκα που είχα, η οποία ζούσε με τα βρύμια, και επειδή κάθε φορά που γεννούσε εξαφανιζότανε, το πήρα μόλις γεννήθηκε για να το μεγαλώσω, γιατί αλλιώς δεν θα μεγάλωνα. Η κατσίκα αυτή είναι πολλά χρόνια με τα γρήμια και έκανε συνέχεια τέτοια σε αυτό το είδος. Και το μεγάλο, ας πούμε, το πήρα από τη μάνα του μόλις γεννήθηκε, για να μην μάθει να μάθει εμένα τα μάνα του. Και το κάνει με την πύλα, κάποιος θα ήθελε να μάθει τα παιδιά. Και το είχα δώσει στο σπίτι μέσα από 6 μήνες. Και το κίνδυνο ήταν παρακολουθιέδα που είχε την κρεβάτη. Είχε μάθει μέσα στο σπίτι και δεν μπορούσα να το βγάλω έξω μετά, δεν είχε να βγει έξω. Και είχα το ένα χρόνο μέσα στο σπίτι τότε, και κοιμένο στο αναλύσιο. Το είχα ελεύθερο, εγώ στη φύγια κάποια 6 χρόνια και πήγαινε κάτω στα μαγαζιά, το κυράδανε, ανέβαινε στα μάτια πάνω και φωνάζανε ότι μου χαλάζανε τα μάτια του και εγώ, και μετά από εδώ και το βάζω σε ένα σπιτάκι εδώ τώρα και το παίρνω πολύ φορές πάνω στο βουνό μαζί, λείπαμε μια-δυο μέρες, θυμόμαστε αγκαλιά και όπως είμαστε τώρα. Οι ξένοι που το βλέπουν στην παραλία κάτω τι λένε? Τριλαίνονται, γιατί το πάω στο μπάνιο και κάνουμε μπάνιο και μετά το βάζω μια ομπρέλα έξω και μια πτάσα και κάτι στην πτάσα από κάτω και με περιμένει και κάνουν εγώ το μπάνιο μου και περνάνε οι τουρίστες και το φωτογραφίζουν και είναι χαπλωμένο αυτό εκεί πέρα σαν να κάνει ηλιοθεραπεία και δεν πειράζει κανένα. Μάθαμε ότι έχει παίξει και σε πολλές ταινίες, για πείτε μας μερικές. Ναι, έχει παίξει το δική της Αυθμίκονος, είναι ελληνοαυστραλέζικη ταινία με το Σαρόβαλι Μαρκούρια που θέλουμε. Και έχει παίξει σε μια γαλλική ταινία που λέγεται The All This Time, λέγεται η ταινία. Εδώ στη Σουηδία τον ξέρουν όλοι και έρχονται όταν έρχονται και τον βλέπουν. Είναι 16 χρονών και αυτά ζουν κανονικά 9 με 10 χρόνια, δεν ζουν παραπάνω. Αλλά εγώ του δίνω πολλά φρούτα, έχουν πολλές βιταμίνες, τρώει δημητριακά, δεν τρώνε τα άλλα γρήγορα και τέτοια πράγματα. Σταφύλια τρώει τώρα, με τα σταφύλια κάθε μέρα 2-3 σταφύλια. Πορτοκάλια, το ένα τ' άλλο, και παίρνει πολλές βιταμίνες και κρατιέται σε πολύ καλή κατάσταση. Το πηγαίνω στο γιατρό, το κάνουν τα εμβόλια του, είναι σαν παιδί μου τόφο.